Και εμείς θα αλλάξουμε τελείως θέμα τώρα και θα βγούμε εκτός στούντιο. Εκεί θα βρούμε την Αντιγόνη Παφίλη με εθελοντές δασοπυροσβέστες. Καθώς φέτος γνωρίζουμε, το έχει πει και ο κύριος Δένδιας, το έχουν πει και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα του καιρού, ότι θα έχουμε ένα πολύ πολύ θερμό καλοκαίρι, Αντιγόνη. Βεβαίως από την άλλη, θερμά είναι και τα προβλήματα των εθελοντών. Είναι πολλά τα προβλήματα και παρότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη χθες απίθυνε από το βήμα της Βουλής έκκληση για εθνική πανστρατιά των πυροσβεστών εν ώψη του μεγάλου και του υψηλού κινδύνου που υπάρχει για τις πυρκαγιές, ειδικά φέτος το καλοκαίρι, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Εγώ ωστόσο θέλω να διευκρινίσω σε αυτό το σημείο κάτι, γιατί το οποίο δεν είναι κατανοητό. Δεν είναι μια απλή εθελοντική ομάδα πυροσβεστών, είναι εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος, που σημαίνει είναι άμυστοι υπάλληλοι του πυροσβεστικού σώματος που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και παρόλα αυτά υπάρχουν τρομερές ελλείψεις. Δηλαδή, υπάρχουν 1.500 σε όλη την Ελλάδα εθελοντές πυροσβέστες, οι οποίοι είναι εν δυνάμει πυροσβέστες. Δηλαδή, μπορείτε, αλλά λείπουν κάποια πράγματα για να μπορέσετε τα... να. Τα βασικά. Είναι ο κύριος Φραγκίσκος Δαχτυλίδης. Τα βασικά, εθελοντής πυροσβέστης, Φραγκίσκος Δαχτυλίδης. Μας λείπει ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός για να μπορέσουν αυτοί οι 1.500 αυτή τη στιγμή να είναι μάχημοι και να ανταπεξέλθουν στα ζητήματα του πυροσβεστικού σώματος. Η στολή αυτή που φοράω εγώ την έχω πληρώσει εγώ με δικά μου λεφτά, γιατί ακόμα το κράτος και η πολιτεία από τον Ιανουάριο που αποφύγησα από την Πυροσβεστική Ακαδημία, από τη Σχολή Εθελοντών, δεν μου τα έχει χορηγήσει. Γιατί πόσο μιλάμε, κύριε Δαχτυλίδη? Πόσο κάνει, πόσο κοστίζει αυτή η σχολή, η στολή και το κράτος? Η στολή αυτή που φορά αυτή τη στιγμή που είναι νόμιξ, είναι αντιπυρική, κοστίζει 200 ευρώ, αλλά δεν είναι μόνο η στολή. Είναι άλλα 150-200 ευρώ οι μπότες της πυρόσβεσης, είναι 400 ευρώ το κράνος, είναι άλλα 400 ευρώ επενδύτη της πυρκαγιάς. Μιλάμε για ένα κόστος γύρω στα 1.500 ευρώ, τα οποία το κράτος δεν μας τα χορηγεί και δεν μας κάνει μάχημους. Δεν σας τα χορηγεί με τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχουν χρήματα ή με τη δικαιολογία ότι θα έρθουν λίγο αργότερα? Ποια είναι ακριβώς η απάντηση από τη μεριά τους? Η απάντηση είναι ότι σας χορηγώ μόνο μια στολή και αυτή τη στιγμή κάποιος συνάδελφός μου του χορήγησε το κράτος στολή, αλλά του χορήγησε λάθος νούμερα και του είπαν ότι νούμερα δεν υπάρχουν στις αποθήκες. Του χορήγησε δηλαδή λάθος στολή και του λένε δεν κάνει η στολή σου, δηλαδή... Εύα, κοντά μας είναι και ο Δημήτρης Δέρβας, που είναι Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Εθελοντών Πυροσβεστών. Θέλω να μας πείτε, αυτή τη στιγμή είναι 1.500 σε όλη την Ελλάδα. Στην Αθήνα, πόσοι είναι αυτοί που μπορούν να εξυπηρετήσουν ένα περιστατικό που μπορεί να συμβεί? Καλύτερα να μην γίνονται, αλλά... Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σήμερα στην Αττική υπηρετούν 200 εθελοντές πυροσβέστες σε όλες τις πυροσβεστικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος και υπάρχει και μία εθελοντική πυροσβεστική υπηρεσία στην Πεντέλεια, όπου εκεί υπηρετούν 25 εθελοντές πυροσβέστες. Όλοι οι άλλοι συνάδελφοι κάνουν... Είστε ενταγμένοι κανονικά? Γιατί δεν... Με συγχωρείτε λίγο γιατί... Ναι. Είστε ενταγμένοι κανονικά εσείς μέσα στο πυροσβεστικό σώμα? Στο πρόγραμμα, από ό,τι βλέπω, είμαστε στον τρίτο πυροσβεστικό σταθμό Πειραιά. Άρα είστε ενταγμένοι κανονικά στο πρόγραμμά τους? Ακριβώς. Οι εθελοντές πυροσβέστες υποχρεούνται να εκτελούν 3-8 ώρα κάθε μήνα κανονικά, συμβάρδια, μαζί με το έμιστο προσωπικό, τους μόνιμους και τους πενταετής. Και όπως είπε και ο συνάδελφος, το ξύμορο είναι ενώ μέχρι και το 2010 δεν υπήρχε νομική πρόβλεψη για να πάρουμε τα μέσα ατομικής προστασίας. Από τον Νοέμβριο του 2011 ομόφωνα η Βουλή ψήφισε ένα νόμο αναβάθμισης αυτού του θυσμού, ο οποίος καθιερώθηκε το 1991 στην Αλλά Ελλάδα, η ενώ αναβάθμιση μετράει αυτή σχεδόν και 100 χρόνια. Δεν έχει φανεί στην πράξη, και... προφανώς. Στα χαρτιά. Λοιπόν, μπορούμε να ζητήσουμε ίσως ενδεχομένως από κάποιους χορηγούς, όποιος μπορεί να διαθέσει. Και να κλείσουμε με αυτό το καλοκαίρι που έρχεται. Λοιπόν, βέβαια, να μας χορηγηθούν ατομικά μέσα προστασίας. Θα επανέλθουμε και εμείς να είμαστε μάχημοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αποδεικνύεται άλλη μια φορά η απουσία του κράτους και το τάζω, αλλά τελικά δεν υλοποιώ. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τους τρεις. Και στο σημείο αυτό, και πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, να πω ότι ξεκινάει η μεγάλη εκστρατεία εδώ στον Sky και καλούμε όλους εσάς που θέλετε κι εσείς να συνεισφέρετε και να βοηθήσετε στις ενδεχόμενες πυρκαγιές. Σας ελπίσουμε να είναι ένα καλό καλοκαίρι, αλλά δυστυχώς γνωρίζουμε ότι οι καιρικές συνθήκες δεν θα είναι ιδιαίτερως εύκολες.